Διαβάζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας από τη σελίδα 961, Πράξεις Αποστόλων, Β' κεφάλαιο. Και διαβάζουμε από το 22 εδάφιο. Β' 22, Πράξεις Αποστόλων. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. Τον Ιησούν των Ναζωραίων, άνδρα αποδεδειγμένο προς εσάς από του Θεού δια θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε, τούτων λαβώντες παραδεδομένων κατά την ορισμένην βουλήν και πρόγνωση του Θεού, διαχειρών ανώμων σταυρώσαντες, εθανατώσαντε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε λύσας τας οδύνας του θανάτου, διότι δεν ήτο δυνατόν να κρατείται υπ' αυτού. Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, έβλεπον τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου δια να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλία σεν η γλώσσα μου, έτι δε και η σάραξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Διότι δε θέλει εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει, ουδέ θέλει αφήσει τον όσιον σου να είδει διαφθορά. Εφανέρωσες εις εμέ οδού ζωής, θέλεις με χορτάσει από εφροσύνης, δια του προσώπου σου. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Έχει γίνει η μέρα της Πεντηκοστής, έχει εκχυθεί το Πνεύμα το Άγιο και οι άνθρωποι κάτω από το ανώγιο βρίσκονται σε μεγάλη απορία τι είναι τούτο το πράγμα που συμβαίνει. Ο Πέτρος, δι' Αγίου Πνεύματος και με παρησία, βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο, πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο, τους λέει ότι αυτή είναι η εκπλήρωση της προφητείας του Ιωήλ. Διότι μόνον εκείνος ο οποίος πληρούται Πνεύματος Αγίου είναι εις θέση να ερμηνεύσει δι' Αγίου Πνεύματος τον λόγο τον προφητικό. Και τους λέει στο 22 εδάφιο, άνδρες Ισραηλίτες, ακούσατε τους λόγους τούτους. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που δίνουν ζωή. Δεν δίνουν όλοι οι λόγοι ζωή. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που ζωοποιούν. Οι λόγοι που εγώ λαλώ προς εσάς, λέγει Κύριος, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου. Δηλαδή, μόνον ο λόγος του Θεού ζωοποιεί τον άνθρωπο και φωτίζει την οδόν του. Όταν λοιπόν ο Θεός δείχνει ενύπνια με σκοτάδι, αυτό σημαίνει ότι εκεί δεν υπάρχει λόγος Θεού. Απουσιάζει ο λόγος. Άρα δεν υπάρχει ζωή. Υπάρχει σκοτάδι άγνοιας. Υπάρχει μαύρη μαυρίλα, μαύρη απελπισία, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Οι λόγοι που εγώ λαλώ προς εσάς είναι πνεύμα και ζωή. Και ο Δαβίδ θα πει, ζωοποίησον με Κύριε κατά των λόγων σου. Ακούσατε λοιπόν τους συγκεκριμένους λόγους. Τον Ιησού τον Ναζωραίο, άνδρα αποδεδειγμένο προς εσάς από του Θεού δια θαυμάτων τεραστίων και σημείων. Τι είναι τα θαύματα? Τα θαύματα είναι το αποδεικτικό σημείο ότι υπάρχει Θεός, πρώτον. Και δεύτερον, τα θαύματα είναι η ευκαιρία που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο να πιστέψει. Δεν σημαίνει όμως ότι θα πιστέψει. Τα θαύματα αποδεικνύουν ότι υπάρχει Θεός. Τα θαύματα είναι η ευκαιρία που δίνει ο Θεός για να πιστέψει ο άνθρωπος, αλλά ο άνθρωπος δεν πιστεύει και απόδειξη είναι οι Εβραίοι, οι Ισραηλίτες, οι οποίοι είδαν θαύματα, αλλά δεν επίστευσαν. Τα οποία ο Θεός έκαμε δι' αυτού εν μέσω ημών, καθώς και εσείς εξεύρετε. Ο Θεός φανέρωσε τον εαυτόν του διαμέσου του Χριστού. Όχι μόνο με τα λόγια τα οποία είπε, αλλά με τα θαύματα τα οποία έκανε, τα οποία απέδειξαν του λόγου το αληθές. Μεταξύ σας, τους λέει, διενεργήθησαν
θαυμάσια, αναστάσεις νεκρών, εκβολές δαιμονίων, εγέρσεις παραλυτικών, θεραπείες καθαρισμοί λεπρών. Αλλά όμως εσείς δεν συγκινηθήκατε, τους λέει. Και όχι μόνον δεν συγκινηθήκατε, αλλά αυτόν εις τον οποίον ο πατέρας συμμαρτύρησε τόσο μα τόσο εξόφθαλμα, σεις τον λάβατε και τον σταυρώσατε. Τούτον λαβώντες, παραδεδομένων κατά την ορισμένην βουλήν και πρόγνωση του Θεού, διαχειρών ανώμων σταυρώσαντες εθανατώσατε. Έστειλε ο πατέρας τη ζωή και την θανατώσατε. Έστειλε την αλήθεια και την φημώσατε. Και εδώ φαίνεται η αγαθότητα του πατέρα. Και αυτά μας τα λέει το Πνεύμα το Άγιο, για να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν είναι τιμωρός, αλλά είναι αγαθός. Ήξερε τι περιποίηση θα επιφύλασαν στον Υιόν του, αλλά τον έστειλε. Ήξερε ότι δεν θα πίστευαν στα θαύματά του, αλλά τα έκανε. Γιατί? Διότι η αγάπη του Θεού υπερβαίνει την ανθρώπινη αθλειότητα και παλιανθρωπιά. Ο Θεός συνεχίζει να αγαπά, ακόμη και αν η αγάπη του δεν θα βρει ανταπόδοση. Είναι μία αγάπη απροϋπόθετη. Η σωτηρία δεν είναι απροϋπόθετη. Η σωτηρία προϋποθέτει μετάνοια. Η αγάπη του Θεού όμως είναι απροϋπόθετη. Ακόμη και όταν τελικά ο Θεός απολέσει όλους αυτούς που αρνήθηκαν την αγάπη του, ακόμη και τότε θα τους αγαπάει. Αλλά βλέπεις, η αγάπη του Θεού δεν αρκεί για να σώσει τον άνθρωπο. Όταν θα πάνε στην κόλαση, δεν θα πάνε στην κόλαση γιατί ο Θεός δεν τους αγάπησε ή δεν τους αγαπά. Θα πάνε στην κόλαση γιατί εκείνοι δεν δέχθηκαν την αγάπη του Θεού, τη σταυρική. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Έγινε όμοιος με εμάς. Επικατάρατος επάνω στο ξύλο για εμάς. Γι' αυτό το λόγο φαίνεται η αγαθότητα του Θεού. Ήξερε ποιοι θα τον αρνηθούν. Ήξερε ποιοι θα τον δεχθούν. Και σταυρώθηκε για όλους. Ακόμη και για εκείνους που θα λιδωρήσουν το Ευαγγέλιο του. Της Θεός ομοιός σου παραβλέπων παράβαση, συγχωρών ανομία. Η πόρτα του Θεού είναι ανοιχτή. Για κάθε άνθρωπο ο Χριστός απέθανε. Δεν πέθανε μόνον για εκείνους που τον δέχθηκαν, αλλά και για εκείνους που δεν τον δέχθηκαν. Τι κρίμα όμως. Εκείνοι που δεν δέχθηκαν Αυτόν, δεν δέχθηκαν έναν Θεό που τους αγάπησε. Δεν άρπαξαν την ευκαιρία να μπουν στη δόξα του Θεού, να λάβουν και αυτοί Πνεύμα Άγιον, να γίνουν και αυτοί προφήτες, να δουν την καρδιά τους να αλλάζει, το μυαλό τους να μεταβάλλεται. Τον σταυρώσατε λοιπόν και τον θανατώσατε. Σας πλησίασε ο Θεός και εσείς δεν του γυρίσατε απλά την πλάτη, αλλά τον εξευτελίσατε, τον αδικήσατε. Τον οποίον όμως ο Θεός ανέστησε. Τελικά αυτό έχει σημασία στη ζωή σου. Τι κάνει ο Θεός? Ο κόσμος αδικεί και θανατώνει. Ο Θεός όμως συστήνει. Από τη μια στιγμή στην άλλη, από το Ζενίθ στον Ναδύρ, τη μία τον δοξάζαν, την άλλη τον σταυρώναν. Την Κυριακή των Βαΐων τον επεφημούν, μέσα σε 4 μέρες γνωμοδοτούν εναντίον του. Αυτός είναι ο όχλος. Αυτή είναι η μάζα. Εμείς δεν πρέπει να είμαστε όχλος ούτε μάζα. Και τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τον μαθητή από τον όχλο? Η αιμονή του στο λόγο το γεγραμμένο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ο Θεός όμως τον ανέστησε. Άρα, εκείνο που έχει σημασία είναι τι γνώμη έχει ο Θεός για σένα και τι εργάζεται ο Θεός στη ζωή σου. Πάρε το βλέμμα σου από ανθρώπους, μη γίνεσαι όμοιρος κανενός, παραδώσου κατά πάντα σε εκείνον που ενεργεί, σε εκείνους που σταυρώνονται για χάρη του,
και μη φοβάσαι τίποτα. Όμηρος κανενός να μην γίνεις. Υποχείριο κανενός να μην γίνεις. Την αγάπη των πολλών μη την επιποθήσεις. Δεν τα έχεις αυτά ανάγκη. Εκείνο που έχεις ανάγκη είναι να ενεργεί το Πνεύμα το Άγιον που ο Θεός εκπορεύει και ο Υιός εκχαίει επάνω σου. Αυτό έχει σημασία. Τι σημαίνει χριστιανός? Περπάτημα ανάλογο κατά το δυνατόν με εκείνο του Χριστού. Ο Χριστός ανεβαίνει επάνω στο Σταυρό χωρίς να φταίει. Και το κάνει οικειοθελώς, γιατί αγάπησε πολύ. Και ο Θεός σε αυτό τον τρόπο ύπαρξης συμμαρτύρησε. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτόν του εις τον κρίνοντα δικαίως. Τι σημαίνει παρέδιδε τον εαυτόν του? Αφήνομαι, Κύριε, σε αυτό το οποίο Εσύ επιτρέπεις. Δεν προμελετώ, δεν προμεριμνώ, δεν ζητώ τίποτε άλλο παρά μόνο να είμαι στο σχέδιό Σου, όποιο και αν είναι αυτό για μένα. Τον οποίον ο Θεός ανέστησε λύσας τα σωδήνας του θανάτου. Έχει οδύνες ο θάνατος. Έχει οδύνες ο θάνατος. Γιατί? Είναι αβάσταχτος ο πόνος να μην έχεις επαφή με τον Πατέρα. Αν δεν έχεις επαφή με τον Πατέρα, ό,τι σου συμβαίνει σε πονάει. Αυτό είναι θάνατος. Να μην έχεις επαφή με το Πνεύμα του Θεού, να μην ακούς τη φωνή Του, να μην μαρτυρεί μέσα σου ο Παράκλητος. Εάν αυτό δεν υπάρχει, τότε ό,τι σου πουν, ό,τι σου κάνουν, ακόμη και τον τρόπο που θα σε κοιτάξουν, μέσα σου είναι μία οδύνη εξαιτίας του θανάτου. Εξαιτίας δηλαδή της απουσίας επικοινωνίας με τον Θεό. Εάν όμως ο άνθρωπος έχει επικοινωνία με τον Θεό και το Πνεύμα το Άγιο μαρτυρεί μέσα του, γιατί λέει ο Κύριος ότι το Πνεύμα θέλει μαρτυρήσει περί εμού, τότε ο άνθρωπος μπορεί να αντέξει και υπονομεύσεις και αδικίες και υποκρισίες και φτώχες και αρρώστιες. Γιατί? Διότι μεγαλύτερος είναι αυτός που μένει μέσα σου παρά αυτός που κυριαρχεί στον κόσμο. Μεγαλύτερος είναι αυτός που υπάρχει μέσα σου σε σχέση με όλα αυτά που σου συμβαίνουν. Έλυσε λοιπόν τα σωδήνες του θανάτου. Δεν είναι πλέον χωρίς επικοινωνία με τον Πατέρα. Και αφού έλυσε τα σωδήνες του θανάτου, λέει, διότι δεν είναι το δυνατόν να κρατείτε υπ' αυτού. Γιατί? Γιατί ο θάνατος δεν μπόρεσε να τον κρατήσει? Γιατί σε αυτόν τον τρόπο ζωής που λέει εγώ θα πληρώσω για χάρη των άλλων, οι δαιμονικές δυνάμεις εξαφανίζονται. Ο θάνατος τι είναι στην ουσία? Ο θάνατος είναι μια κατάσταση που θριαμβεύει όπου υπάρχει φιλαυτία και εγωισμός. Όπου όμως υπάρχει θυσία χάρη του άλλου, τότε εκεί ο θάνατος φεύγει και έρχεται η ζωή. Ο θάνατος δεν μπορούσε να κρατήσει έναν Θεό που ταπεινώνεται τόσο πολύ, ώστε να λάβει σάρκα και οστά. Ο αόρατος, ο άναρχος, ο ασώματος αποκτά σώμα. Πώς να αντέξει ο θάνατος? Τι να κρατήσει ο θάνατος? Να κρατήσει εκείνον που δεν πιάνεται? Ο θάνατος να κρατήσει εκείνον που είναι η ζωή? Το σκοτάδι να κρατήσει το φως? Δεν γίνονται αυτά. Ο Θεός κατέβηκε πάρα πολύ χαμηλά για να ανεβάσει εμάς πάρα πολύ ψηλά. Ο Θεός γίνεται ό,τι είμαστε για να κάνει εμάς ό,τι είναι Εκείνος. Ο Θεός γίνεται ό,τι είμαστε χωρίς αμαρτία για να κάνει εμάς ό,τι είναι Εκείνος. Παράδειγμα έδωκα εις εσάς. Έτσι λέει ο Πέτρος, παράδειγμα έδωκε εις ημάς, ώστε να περιπατήσομεν εις τα ίχνη αυτού, λιδωρούμενος δεν αντιλιδώρην.
Πάσχον δεν υπήλει. Τα κατάπιε όλα. Τα κατάπιε όλα, αλλά δεν τα μάζευε όλα. Τα κατάπιε όλα, αλλά τα χώνευε όλα. Τα στοιχεία πειρακτούμενα θέλουν συγχωνευτεί. Ποια στοιχεία? Τα στοιχεία της ανθρώπινης μνησικακίας. Πειρακτούμενα, από πού? Από το Πνεύμα το Άγιο. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να με κάνει να χωνέψω αυτά τα οποία καταπίνω. Γιατί μπορεί να καταπίνω και να καταπίνεις πολλά. Αν όμως μένουν εδώ, κάποια στιγμή θα υπάρξει έκρηξη. Πρέπει να καταπίνεις, αλλά και να χωνεύεις. Και τα χωνεύματα των αχώνευτων συμβάντων, μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να τα χωνεύσει με τη φωτιά του. Επειδή ο Δαβίδ λέγει περί αυτού, και τώρα βλέπουμε το Δαβίδ να φαίνεται να μιλάει για τον εαυτόν του, αλλά δεν μιλάει για τον εαυτόν του, μιλάει ο ίδιος ο Χριστός μέσα από το στόμα του. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται όταν το Πνεύμα το Άγιο κυριαρχεί στον άνθρωπο. Δεν ζει πλέον ο Δαβίδ, όπως δεν ζούσε και ο Παύλος, αλλά ζει ο Χριστός μέσα του. Και μιλάει ο Δαβίδ σε πρώτο πρόσωπο, αλλά τελικά μιλάει ο Χριστός για τον εαυτόν του μέσα από το στόμα του σκεύους του. Αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Έβλεπον τον Κύριον, αυτό το λέει ο Χριστός. Έβλεπον τον Κύριον, έβλεπον δηλαδή τον Πατέρα, ενώπιον μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου. Τον έβλεπα πάντοτε. Πώς? Τον έβλεπα πάντοτε, διότι πάντοτε έπρατα τα αρεστά ενώπιον αυτού. Δεν έφυγε ποτέ ο Πατέρας από τα μάτια μου. Τον έβλεπα, διότι ο σκοπός μου ήταν να δοξάζεται εκείνος. Ό,τι έκανα, το έκανα έχοντας ενώπιον μου τον Πατέρα. Ανέβηκα στο Σταυρό γιατί έβλεπα τον Πατέρα. Δέχθηκα να πιω το πικρό ποτήρι γιατί έβλεπα τον Πατέρα. Και κάποια στιγμή που σαν άνθρωπος δίλιασα και είπα «Ή δυνατόν απελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο», τότε πάλι επειδή είδα τον Πατέρα, το σχέδιο της σωτηρίας που αυτός ετοίμασε διε εμέ, τότε του είπα «Ουχή το αιμόν θέλημα, αλλά το σώνας γίνει». Έβλεπα λοιπόν τον Κύριόν μου ενώπιόν μου διαπαντός, διότι είναι εκ δεξιών μου, δια να μη σαλευθώ. Έβλεπα το σχέδιο το οποίο εκείνος ετοίμασε διε εμέ, δια να μη σαλευθώ. Δεν έπρεπε να πάθει ταύτα ο Χριστός, ώστε να δυνηθεί να εισέλθει στην δόξαν αυτού, θα πει στους Εμαούς. Πρέπει να πάθω για να μπω στη δόξα του Πατέρα. Και αυτό ισχύει για όλους μας. Πρέπει να πάθουμε για να μπούμε στην παρουσία του Θεού. Δεν είναι ούτω γεγραμμένον ότι έπρεπε να πάθει. Ήξερα ότι κάνω το αρεστόν ενώπιον αυτού και ήξερα πως ό,τι κακό μου συμβαίνει δεν είναι η απόρριψη του Θεού, αλλά είναι εκείνο που έπρεπε να περάσω για να φτάσω στο ποθούμενο. Και το ποθούμενο ποιο είναι? Να μπω στην παρουσία του Πατέρα. Αυτό είναι το ποθούμενο. Και έρχεται η στιγμή και λέει στους μαθητές, θα έρθει η στιγμή που θα με εγκαταλείψετε μόνο. Όμως δεν είμαι μόνος. Και ο Πατήρ είναι μετεμού, διότι πράττω τα αρεστά ενώπιον αυτού. Έβλεπα λοιπόν σε κάθε μου κίνηση, μπροστά μου και δεξιά μου, τον Πατέρα, το σχέδιό του, τον προφητικό του λόγο, για να μη σαλευθώ. Ήξερα ότι θα περάσω σταυρό. Το ήξερα γιατί υπάρχει ο λόγος ο προφητικός. Δια να μη σαλευθώ. Και ο άνθρωπος, αδέλφια, δεν σαλεύεται μόνον όταν βλέπει μπροστά του τον Πατέρα, μέσα από τις υποσχέσεις, μέσα από το λόγο. Και λέει στη συνέχεια, «Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλίασε η γλώσσα μου, δια τούτο διαπείω». Ήξερα ότι είναι μαζί μου
και ήξερα και το τέλος της υποθέσεως. Γι' αυτό άντεξα. Γι' αυτό εφράνθη η καρδία μου και η γαλίασε η γλώσσα μου ακόμη και τη στιγμή που όλα ήταν εις βάρος μου. Γιατί ήξερα ποιος είμαι, πόθεν έρχομαι και πού υπάγω. Γι' αυτό. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει αυτογνωσία, ξέρει ποιος είναι και πού υπάγει, αυτός μόνο χαίρεται. Αυτός που έχει αυτογνωσία, όπως και ο Χριστός έχει αυτογνωσία, ο Χριστός ήξερε ότι είναι ο Θεός που μέλει να αναστηθεί. Εγώ ξέρω ότι είμαι αμαρτωλός, που αξίζω κόλασης, αλλά με αξιώνει Αναστάσεως. Όταν ο άνθρωπος γνωρίζει ποιος είναι και παραδέχεται εμπράκτος, με έμπρακτες συγγνώμες ποιος είναι, τότε ξέρει και πού υπάγει. Και θα υπάγει. Γιατί ο Θεός, αυτούς που γνωρίζουν την κατάστασή τους, αυτούς είναι που τους ανοίγει το δρόμο και τους οδηγεί μέσα στην παρουσία Του. Και λέει στη συνέχεια, «Έβλεπα τον Κύριο εν οποίον μου διαπαντός, δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλίασε η γλώσσα μου». Και λέει η Γραφή, «Υπέρ της χαράς της προκειμένησης αυτών, καταφρονήσας την ισχύνην, υπέφερε σταυρών». Και τώρα είναι στα δεξιά του Θεού. Να γιατί χάρηκε, γιατί έβλεπε το τέλος. Ό,τι και αν περνάς, να ξέρεις ότι αν μείνεις θα έχεις καλό τέλος. Το τέλος της υποθέσεως ας είναι σήμερα η χαρά σου. Γι' αυτό και ο Πέτρος λέει, τον οποίον τώρα δεν τον βλέπουμε, πιστεύομεν όμως και αγαλώμεθα, απολαμβάνοντας τώρα το τέλος της πίστεώς μας, τη σωτηρία της ψυχής μας. Μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος δια Πνεύματος Αγίου, όταν γονατίσει, όταν σηκώσει τα χέρια ψηλά και εξομολογεί στον Κύριο τις αμαρτίες του, τα λάθη του, και δεν κρυφτεί πίσω από το δάκτυλό του, το Πνεύμα το Άγιο να τον επισκεφθεί με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε από τώρα να γεύεται το τέλος της πίστεώς του, όπως ο Χριστός. Ο Χριστός εφράνθη η καρδία του και ηγαλιάστη το πνεύμα του. Ο άνθρωπος ο Ιησούς άντεξε αυτό τον Γολγοθά. Γιατί? Διότι έβλεπε το τέλος της πίστεώς του. Έβλεπε το αποτέλεσμα της θυσίας του όλους εμάς σήμερα εδώ. Και λέει μετά, «Έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη». Γιατί? Διότι εμείς δεν είμαστε πλατωνιστές να μιλάμε για μία ανωτέρα ψυχή και έναν ανώτερο νου και το σώμα να το θεωρούμε φυλακή της ψυχής. Όχι. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού, σώμα, ψυχή και πνεύμα, ενιαίος. Όπως η τριάδα είναι ενιαία και αχώριστη, έτσι και ο άνθρωπος είναι μία ενωμένη τριάς. Σώμα, ψυχή και πνεύμα. Όταν αγάλεται η ψυχή, αγάλεται και το σώμα. Όταν πονάει η ψυχή, πονάει και το σώμα. Αγχώνεται η ψυχή, αρχίζει το στομάχι. Γεμίζει χαρά η ψυχή, ευεξία το σώμα. Είσαι πτώμα από τη δουλειά, το σώμα σου πονάει, γονατίζεις, μετά από μισή ώρα πληρώνει το Πνεύμα το Άγιο, λες, νιώθω ξεκούραστος. Γιατί ο άνθρωπος είναι το όλον αυτού, το συναμφότερο. Είναι δηλαδή ολοκληρωμένη οντολογική ύπαρξη. Γι' αυτό λέει εδώ, και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη. Και πώς ερμηνεύεται τούτο? Τι σημαίνει η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί επελπίδη? Η σάρξ μου κάτω στον Άδη που θα πάει, θα αναπαυθεί. Δεν θα ταραχθεί αυτό το τριήμερο που θα είναι εκεί. Γιατί? Διότι ξέρω ότι θα με αναστήσει ο Πατέρας. Ξέρω το αύριο. Γι' αυτό αντέχω το σήμερα. Υπομένω και υποφέρω σήμερα γιατί ξέρω ότι θα περάσει. Ξέρω ότι με περιμένουν καλύτερες μέρες. Ξέρω ότι το Πνεύμα το Άγιο θα ενεργήσει στο σώμα μου και γι' αυτό αναπαύομαι εκ των προτέρων. Διότι θα με αναστήσει ο Θεός. Θα σε αναστήσει ο Θεός, το ξέρεις.
Δεν εφανερώθη έτσι τι θέλομεν είστε, εν όμως εξεύρωμεν θέλομεν είστε όμοι με αυτόν, διότι θέλομεν ειδί αυτόν όπως είναι. Τώρα δεν τον βλέπουμε όπως είναι. Τώρα τον βλέπουμε ως εν κατόπτρο ενηγματοδός. Τότε όμως θα τον δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Γι' αυτό και το σώμα μας, εάν το πνεύμα μας αναπαύεται εν Κυρίω, αναπαύεται και τώρα. Μπορεί ένα σώμα να πονάει και να αναπαύεται, αν η ψυχή είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, τότε και το Πνεύμα το Άγιο πληρώνει όλη την ύπαρξη και το σώμα και δίνει ανακουφίσεις. Ναι, αυτό είναι το θαύμα, αυτό είναι το αναστάσιμο συμβάν. Ότι εκείνος που πρόκειται να πεθάνει, αναπαύεται. Είναι το τέλος της ανασφάλειας και της φοβίας. Ο άνθρωπος έχει προοπτική, λέει στη συνέχεια. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδι. Δεν θα με εγκαταλείψεις την ψυχή στον άδι. Μόνο για τρεις μέρες θα με αφήσεις στον άδι. Μόνο για τρεις μέρες. Και εκεί πάλι υπήρχε αιτία. Ομίλησε και προς τους νεκρούς. Δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον άδι. Το ξέρω. Περαστικός θα είμαι από εκεί. Γιατί η δουλειά του Χριστού δεν είναι να είναι μετά των νεκρών, αλλά να μεσητεύει στα δεξιά του Πατρός για όλους εμάς. Ούτε θα αφήσεις τον όσιόν σου να είδει διαφθορά. Ο μοναδικός που δεν είδε διαφθορά στο σώμα του είναι ο Ιησούς. Δεν θα επιτρέψεις δηλαδή να δω το σώμα μου, Πατέρα, το ανθρώπινο σώμα που εσύ μου έδωσες, δεν θα επιτρέψεις να το δω να διαλύεται και να αποσυντίθεται. Είναι ο μόνος νεκρός που ανέστη εκ των νεκρών και το σώμα του δεν υπέστη διαφορά. Διότι ακόμη και εκείνοι που αναστήθηκαν όπως ο Λάζαρος, μετά ξαναπέθαναν και είδαν διαφθορά. Δεν υπάρχει τίποτα τώρα. Δεν έχει μείνει τίποτα. Στον Χριστό όμως δεν πειράχθηκε τίποτα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ολοκληρωμένος Θεός και άνθρωπος, πλήρης Θεός, πλήρης άνθρωπος στα δεξιά του Πατρός, ο Ιησούς Χριστός, με ανθρώπινο σώμα Αναστάσεως, αυτό που θα λάβεις και εσύ. Τι να πούμε τώρα. Γι' αυτό λέει τα παθήματα του παρόντος καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που μέλει να αποκαλυφθήσει μας. Εφανέρωσας εις εμέ οδούς ζωής. Δεν τις ήξερες, Χριστέ Ιησού, τας οδούς της ζωής. Ως λόγος τα ήξερα, διότι εγώ τις χάραξα. Αλλά λέγοντας εφανέρωσας εις εμέ οδούς ζωής, τι του λέει? Πατέρα, με αξίωσες σαν άνθρωπος να βιώσω στο ανθρώπινο σώμα μου την Ανάσταση. Ως λόγος ήξερε τα πάντα. Ως άνθρωπος όμως είναι ο πρώτος που γεύεται αυτό το μεγαλείο της Ανάστασης. Θα μου πεις, μα και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε Ανάσταση νεκρού. Ναι, αλλά εδώ όμως έχουμε αφθαρτοποίηση σώματος. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εδώ έχουμε ένα σώμα που δεν είδε διαφθορά. Θέλεις με χορτάσει από εφροσύνης δια του προσώπου σου. Τώρα θα σε χορτάσει εφροσύνη δια του προσώπου του. Μα εσύ δεν είσαι ενωμένος με τον Πατέρα, Θεός Λόγος. Ναι, αλλά εδώ τώρα σου μιλώ ως άνθρωπος, Πατέρα. Με αξιώνει σαν άνθρωπος να σε δω πρόσωπον προς πρόσωπον. Και με αυτό τον τρόπο να αποτελώ εγώ το προήμιο και όλοι όσοι πιστέψουν και με ακολουθήσουν να σε δουν και αυτοί όπως σε βλέπω εγώ. Αυτά έκανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό. Να τα αποτελέσματα της αποδοχής της Σταυρώσεως. Ό,τι γεύθηκε ο Χριστός, να μην το γευθεί μόνο για τον εαυτόν του, αλλά να το γευθεί ώστε να το γευθούμε μετά και εμείς. Αμήν. Από εκεί έχουμε σταματήσει, 29 εδάφιο, Β 29, κάτω-κάτω. Άνδρες αδελφοί, δύναμε να σας είπω με τα Παρισίας περί του Πατριάρχου Δαβίδ ότι και ετελεύτησε και ετάφη και το μνήμα αυτού είναι παροιμήν μέχρι της ημέρας ταύτης
Επειδή λοιπόν ήτο προφήτης και ήξευρεν ότι μεθόρκου όμωσε προς αυτόν ο Θεός, ότι εκ του καρπού της οσφίος αυτού θέλει αναστήσει κατά σάρκα των Χριστών, δια να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού, προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εν το άδη, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθορά. Τούτον τον Ιησούν ανέστησε ον Θεός, του οποίου πάντες ημείς είμεθα μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, εξέχε τούτο το οποίον τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβει στους ουρανούς, λέγει όμως αυτός, είπε ο Κύριος προς τον Κύριόν μου κάθω εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Βεβαίως λοιπόν ας εξεύρει πας ο οίκος του Ισραήλ, ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκαμεν αυτόν τούτον τον Ιησούν, τον οποίον σεις εσταυρώσατε. Αφού δε οίκουσαν ταύτα ήλθεις κατάνοιξη καρδίαν αυτών και είπων προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, τι πρέπει να κάνομεν, άνδρες αδελφοί. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών. Και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντα στους εις μακράν, όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών. Και με άλλους πολλούς λόγους διαμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον, σώθητε από τις διεστραμμένης ταύτης γενεάς. Αμήν. Δόξα στο Θεό. Άνδρες αδελφοί, δύναμε να σας είπω με τα παρησίας περί του Πατριάρχου Δαβίδ, σας μιλώ με απόλυτη βεβαιότητα και σιγουριά, δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτό το οποίο σας λέγω, γιατί μόνον εκείνος ο οποίος έχει πληστεί Πνεύματος Αγίου μπορεί να ερμηνεύσει τον προφητικό λόγο. Μόνον εκείνος που έχει γευθεί πεντηκοστή τόσο έντονα στη ζωή του μπορεί να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς λένε οι γραφές. Μόνον σε αυτόν έχει βγει το κάλυμα ώστε εκείνα τα οποία δεν κατανοούσε τώρα πλέον τα βλέπει μπροστά του πεντακάθαρα. Μπορώ να σας πω με παρησία περί του Πατριάρχου Δαβίδ ότι και ετελεύτησε και ετάφη. Και το μνήμα αυτού είναι παροιμήν μέχρι της ημέρας ταύτης. Γιατί το λέει αυτό? Αυτά ο Δαβίδ δεν τα λέει για τον εαυτόν του. Τώρα το κατάλαβα. Τώρα που έλαβα Πνεύμα Άγιο. Τώρα που επλήστην Πνεύματος Αγίου. Μου φώτισε την ψυχή και τις γραφές ο Θεός. Δεν μιλάει για τον εαυτόν του ο Δαβίδ, διότι ο Δαβίδ είδε διαφθορά, να και το μνήμα του. Αν ανοίξετε θα δείτε τα κόκαλά του, κι αν υπάρχουν αυτά. Γι' αυτό λέει ότι και ετελεύτησε και ετάφηκε, σας το λέω με τα παρησίας, και το μνήμα αυτού είναι παροιμήν μέχρι της ημέρας ταύτης. Δεν μιλάει για τον εαυτόν του. Αλλά και εγώ, ο Ιουδαίος, τώρα το κατάλαβα. Και έχει κι άλλα να καταλάβει ο Πέτρος δι' Αγίου Πνεύματος. Γιατί το Πνεύμα το Άγιον λέει θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, σταδιακά και βαθμιαία. Δεν θα δώσει μια νέα αλήθεια, αλλά την ήδη υπάρχουσα αλήθεια θα την φωτίσει εις βάθος. Επειδή λοιπόν ήτο προφήτης, τώρα αρχίζουν τα συμπεράσματα. Δεν μιλούσε για τον εαυτόν του, ως προφήτης μιλούσε. Δεν το είχαμε καταλάβει γιατί δεν είχαμε λάβει Πνεύμα Άγιο. Μιλούσε ως προφήτης. Και εμείς όταν διαβάζαμε αυτόν τον λόγο νομίζαμε ότι μιλούσε σαν παραπονεμένος. Ότι έκλαιγε τη μοίρα του, έτσι νομίζαμε εμείς. Ότι τα γράφει από πολύ πόνο για αυτό το οποίο περνάει ή από πολύ ευγνωμοσύνη για κάτι που θα του συμβεί. Τώρα όμως καταλάβαμε τις γραφές
Δι' Αγίου Πνεύματος. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Φωτίζει το νου ώστε να κάνει ορθούς συλλογισμούς και σωστές συνδέσεις. Δηλαδή συνδέει την πραγματικότητα, το συμβάν, με το γεγραμμένο. Αν μιλούσε για τον εαυτόν του, δεν θα είχε πεθάνει, θα ήταν αναστημένος και θα τον βλέπαμε μπροστά μας. Όμως ο Δαβίδα πέθανε και τάφη. Θα μου πεις και ο Χριστός δεν απέθανε και τάφη. Ναι, αλλά ανέστη. Και ποια είναι η απόδειξη ότι ανέστη? Ότι εξέχει το πνεύμα το οποίο βλέπετε και ακούετε. Του ανοίγει λοιπόν η διάνοια του Πέτρου και τούτο γιατί? Διότι έμεινε στην Ιερουσαλήμ, όπως ο Κύριος του παρήγγειλε, μην απομακρυνθείτε από την Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Γιατί αυτή η δύναμη δίνει υγιή κατανόηση στον άνθρωπο. Επειδή λοιπόν ήταν προφήτης και ο Θεός του δείχνε το μέλλον, έβλεπε χρόνια μπροστά ο προφητάναξ Δαβίδ, ο γλυκής ψαλμοδός του Κυρίου, ως της ανεβιβάστη εις ύψος, και ήξευρεν ότι με θόρκου όμως προς αυτόν ο Θεός έχει υπόσχεση με όρκο συνοδευμένη ο Δαβίδ. Και πού το λέει αυτό ο λόγος του Θεού? Ο Ρολάμδα Αλφα Ψαλμός, 11 εδάφιο, να πάει να το δεις. Ότι εκ του καρπού της οσφίους αυτού θέλει αναστήσει κατά σάρκαν των Χριστών, δια να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού. Όμως εν λέγει στο Ρολάμδα Αλφα Ψαλμών ο Κύριος, όμωσε ο Κύριος προς τον Δαβίδ και δεν θέλει ψευστή εις αυτόν. Τι? Ότι θέλει αναστήσει κατά σάρκα των Χριστών δια να καθίσει αυτόν επί του θρόνου αυτού. Ο Κύριος όμωσε αλήθεια προς τον Δαβίδ και δεν θέλει αθετήσει αυτήν την υπόσχεση. Ότι δηλαδή εκ της οσφίως αυτού θα θέσει βασιλέα στον Ισραήλ, το οποίο και έγινε ο Χριστός. Και μετά προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι δεν εγκατελείφθη η ψυχή αυτό εν το άδει, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν. Προειδών ελάλησε, όχι προπετών ελάλησε, προειδών ελάλησε. Και όποιος βλέπει, λαλεί. Αλλά δεν λαλεί περί του εαυτού του, λαλεί περί του Χριστού. Όποιος βλέπει δι' Αγίου Πνεύματος, ποτέ δεν περί αυτολογεί. Αλλά πάντοτε λαλεί περί του Χριστού και δια του Χριστού και για τον Χριστό. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό, το προειδόν ελάλησε. Προειδόν ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν μιλούσε για τον εαυτόν του. Όταν μιλάμε για τον εαυτόν μας, σημαίνει ότι έχουμε χάσει την όραση. Όταν προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας σε σχέση με αυτά τα οποία ο Θεός έχει κάνει στη ζωή μας ή μας χρησιμοποίησε για να κάνει, τότε σημαίνει ότι έχουμε χάσει την όρασή μας. Γιατί εκείνος ο οποίος προβλέπει, προβλέπει μόνο δι' Αγίου Πνεύματος. Και όταν το Πνεύμα το Άγιο δείχνει, δεν δείχνει τίποτε άλλο παρά μόνον τον Ιησού. Τίποτε άλλο. Δείχνει και κάτι άλλο. Και την αμαρτία μου. Δύο πράγματα δείχνει το Πνεύμα το Άγιο. Την αμαρτία μου για να μετανοήσω και τον Χριστό για να ακολουθήσω. Για να συστήσω, για να ομολογήσω. Προειδών λοιπόν ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εν το άδει, ούτε η σάρξ αυτού θα δει διαφθορά. Δεν μιλούσε για τον εαυτόν του, διότι αν μιλούσε για τον εαυτόν του θα είχε διαψευστεί. Γιατί εκείνος είδε διαφθορά, λιώσαν τα κοκαλά του. Αλλά ο Δαβίδ και κάθε ένας που βλέπει ποτέ δεν διαψεύδεται. Άρα λοιπόν, αν δέχεστε ότι ο Δαβίδ ήταν προφήτης και αν τον τιμάτε τόσο πολύ, δεν είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι μιλούσε για τον εαυτόν του. Πρώτον, διότι κανένας Άγιος πλήρης Πνεύματος Αγίου δεν περί αυτολογεί. Και δεύτερον, ποτέ κάποιος που μιλάει δια Πνεύματος Αγίου δεν διαψεύδεται. Άρα,
από τη στιγμή που ο Δαβίδ είναι άνθρωπος του Θεού και δεν διαψεύδεται, δεν μιλάει για τον εαυτό του, βλέπεις υγιή συλλογισμό. Βλέπεις τι υγιή συλλογισμό δίνει ο φωτισμός του πνεύματος, ώστε να μην υπάρχει κακή ερμηνεία. Χωρίς πνεύμα Άγιον, χωρίς φωτισμό πνεύματος, τότε κακή ερμηνεία θα υπάρξει, κακή ανάγνωση των συμβάντων, κακές αποφάσεις και κακό αποτέλεσμα. Λέει στο 32, «Τούτον τον Ιησούν ανέστησε ο Θεός». Και εσείς που το ξέρετε, τον είδαμε ζωντανό. Εφανέρωσε εαυτόν ζώντα εις εμάς, δια πολλών τεκμηρίων εμφανιζόμενος εις εμάς 40 ημέρες μετά το πάθος αυτού. Σας μιλάμε με πείρα. Τον είδαμε ανεστημένο και λέει, του οποίου πάντες εμείς είμεθα μάρτυρες. Και γιατί λέει του οποίου πάντες εμείς? Διότι ο Κύριος όταν ανεστήθη δεν εφανερώθη εις πάντα των λαών, αλλά εφανερώθη εις εμάς, τους μαθητάς αυτού, σε εμάς που αφήσαμε τα πάντα και τον ακολουθήσαμε, σε εμάς φανερώθηκε. Και παρότι διασκορπιστήκαμε εκείνη την φοβερή νύχτα, πάλι μαζευτήκαμε όλοι αυτοί, όλοι μαζί μαζευτήκαμε, μαζέψαμε τις φοβίες μας, κλειστήκαμε σε ένα δωμάτιο για τον φόβο των Ιουδαίων, αλλά όλοι μαζί οι μαθητές, και εκεί μας επισκέφθηκε και συνεφάγομεν και συνεπείομεν μετ' αυτού. Εις εμάς λοιπόν, ουχείς πάντα των λαών. Άρα για να επισκεφθεί ο Κύριος κάποιον, πρώτον πρέπει να αφήσει αυτά τα οποία τον κρατούν δέσμιο. Δεύτερον, ακόμη και όταν τρέμει και φοβάται, να είναι μαζί με τους αδελφούς, έστω και κλεισμένων των θυρών. Και τρίτον, να τρώνε και να πίνουν με τον Ιησού σώμα και αίμα Χριστού κάθε Κυριακή. Του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες. Τι εννοεί του οποίου εμείς είμεθα μάρτυρες? Είμαστε μάρτυρες επειδή τον είδαμε ανεστημένο? Όχι γι' αυτό. Και αυτό βέβαια μέσα είναι, αλλά όχι γι' αυτό. Είμεθα μάρτυρες γιατί λάβαμε Πνεύμα Άγιον. Εάν δεν λαμβάναμε Πνεύμα Άγιο και αναστημένο που θα τον βλέπαμε, δεν θα μπορούσαμε να είμαστε μάρτυρες. Και αυτό το λέει ο Κύριος. Αφού με τα πολλών τεκμηρίων εφανέρωσε αυτόν ζώντα προς τους μαθητάς και έχουν πλέον προσωπική μαρτυρία ότι είναι ανεστημένος, τον βλέπουν μπροστά τους, τι τους λέει? Μείνετε στην Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθείτε δύναμη εξύψους και τότε θέλετε είστε μάρτυρες εις εμέ, στη Σαμάρια και σε όλη την οικουμένη. Θα μπορούσε να τους πει πριν λάβουν Πνεύμα Άγιο, βγείτε και μαρτυρήστε αυτό το οποίο είδατε. Ψέματα θα λέγανε? Όχι. Αλλά μάρτης αποτελεσματικός είναι εκείνος ο οποίος έχει βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Και ομιλεί ο Κύριος περί των μαθητών ότι θα είναι μάρτυρες όταν θα ενδυθούν δύναμη εξύψους και καλούμαστε να ορθοτομήσουμε το λόγο της αληθείας. Μα εκείνος που δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο δεν είναι μάρτυρας? Δεν έχει πράγματα να ομολογήσει? Οπωσδήποτε και έχει. Και καλό είναι να πει ό,τι μπορεί να πει. Αλλά τελικά το απολύτως γραφικό και αποτελεσματικό είναι αυτό που λέει εδώ. Να ενδυθείτε δύναμη εξύψους δια να είστε εις εμέ μάρτυρες. Και γιατί αυτό το πράγμα συνδέεται τόσο πολύ με αυτό που λέει ο Κύριος? Δεν αρκεί μόνο να τους πεις ότι είμαι ζωντανός και ανεστημένος και ότι σε έχω ευεργετήσει στη ζωή σου. Γιατί ένας αναγεννημένος χριστιανός που έχει σωτηρία, που έχει αναγεννηθεί από το Πνεύμα το Άγιον, έχει να μιλήσει και να πει για τις ευεργεσίες του Θεού. Το υπερόπλο όμως να ξέρεις είναι ένα,
Ο Θεός με ελέησε, με συγχώρεσε, μου άλλαξε τη ζωή, αλλά με βάφτισε και με Πνεύμα Άγιο ως αποτέλεσμα της απόδειξης της Αναστάσεως αυτού. Και λέει μετά, αφού λοιπόν υψώθη δια της δεξιάς του Θεού, γιατί? Επειδή πλήρωσε τις αμαρτίες των άλλων, επειδή ταλαιπωρήθηκε χάριν των άλλων, γιατί αυτός που αγαπάει ταλαιπωρείται, πλήρωσε τους λογαριασμούς των άλλων, τόσο πολύ αγάπησε. Όταν βλέπει ο Θεός τέτοια αυταπάρνηση, τέτοια άρνηση του εαυτού, τέτοια προσχώρηση στο εμείς, τι κάνει? Ενεργοποιεί τη δεξιά χείρα του Κυρίου και τον σηκώνει ψηλά. Λέμε πολλές φορές, αδερφέ, δεν έχει αγάπη η Εκκλησία. Είναι για να τη σηκώσεις εσύ την Εκκλησία στην πλάτη σου, άμα μπορείς. Θα μου πεις, μόνο ο Χριστός τη σηκώνει. Βεβαίως. Βεβαίως. Ο αδελφός δεν έχει αγάπη. Ναι, είναι για να έχεις αγάπη εσύ. Ο αδελφός δεν με προσέχει, δεν μου δίνει σημασία. Ναι, εντάξει. Εδώ φανερώνονται όλα. Η δεξιά του υψίστου ενεργεί σε κάθε έναν που δεν ζει για τον εαυτόν του, αλλά για τη δόξα του Χριστού, πληρώνοντας για τους άλλους. Είναι εύκολο? Ανθρωπίνος είναι αδύνατον. Γι' αυτό λέει, ουδέ δια δυνάμεως ούτε δια ισχύως, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου. Ό,τι καταφέρουμε, αλλά αν θα γίνει κάτι, μόνο εκεί στα γόνατα θα γίνει. Μόνο στις διανομές του Πνεύματος του Αγίου θα γίνει. Υψώθη λοιπόν δια της δεξιάς του Θεού και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί το έλαβε το Πνεύμα? Δεν το έλαβε ως βαφτιζόμενος, μην μπερδεύεσαι. Το έλαβε ως χορηγόν αυτό εις τους άλλους. Γι' αυτό λέει, όταν θα έλθει ο Παράκλητος, ο εκ του Πατρός εκπορευόμενος, τον οποίον όμως εγώ θέλω πέμψει προς εσάς, από τον Πατέρα εκπορεύεται, ο Υιός το λαμβάνει και το εκχέει παντού. Παντού πού? Σε κάθε έναν που το ζητάει. Τούτο λοιπόν εξέχε, το οποίο τώρα εσείς βλέπετε και ακούετε. Τι βλέπετε? Βλέπετε ανθρώπους μέσα στην παρουσία του Θεού γονατισμένους, συντετριμένους, και να τους νιώθετε ότι είναι μεθυσμένους. Μεθυσμένοι είναι, αλλά όχι από το κρασί που εσείς πίνετε, αλλά από το επουράνιο νέκταρ, από το Πνεύμα το Άγιο. Μεθύσανε με Πνεύμα Άγιο. Είναι μέσα στην εφροσύνη του Πνεύματος του Αγίου. Τους βλέπετε σε αυτή την κατάσταση και ακούετε. Τι ακούετε? Τους ακούτε να μιλάνε ξένες γλώσσες, καθώς το Πνεύμα το Άγιο δίδει σε αυτούς να λαλώσουν. Αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που αναστήθηκε και τον οποίο εσείς σταυρώσατε. Και λέει μετά, διότι ο Δαβίδ δεν ανέβει στους ουρανούς. Ερμηνεύει πάλι. Τι, τον ψαλμό? Πώς τον ερμηνεύει? Φωτισμένος πια δι' Αγίου Πνεύματος, με βίωμα πνευματικό. Η ερμηνεία των γραφών δεν είναι διανοητική επεξεργασία, είναι προϊόν και αποτέλεσμα βιώματος. Αν αγγιχτείς, ερμηνεύεις. Αν φωτιστείς, ερμηνεύεις. Δεν τα έχει ξαναπεί κανείς αυτά που λέει ο Πέτρος. Ηχούν σαν αίρεση. Ναι, αλλά τότε είναι που θα λάβουν όλοι αυτοί πνευμάγιο και θα πάρουν φωτιά τα βαφτιστήρια. Γιατί ο Θεός συμμαρτυρεί στον ένα Αγίο Πνεύματι αποκαλυπτικό λόγο. Διότι ο Δαβίδ δεν ανέβει στους ουρανούς. Ο Χριστός ανέβει στους ουρανούς. Και ξέρεις τι μας λέει σήμερα ο Κύριος? Έχουμε αρχιερέαν μέγα, ως της διήλθε τους ουρανούς. Δεν έχεις ανάγκη άλλον αρχιερέα. Ένας είναι ο αρχιερέας. Ένας μόνος διήλθε τους ουρανούς. Οι άλλοι που είναι σε χρυσούς θρόνους. Τι να τους κάνεις? Καλοί άνθρωποι είναι. Αλλά ο αρχιερέας, ο ένας, είναι αυτός που διήλθε τους ουρανούς. Και τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Ας πλησιάζουμε εις αυτόν με παρησία. Όχι παρησία στην καλοσύνη σου. Παρησία στη θυσία του, στο αίμα που έχει για σένα.
Πλησίασε λοιπόν σήμερα με παρησία τον θρόνο της χάριτος. Δεν είναι θρόνος κρίσεως. Δεν θα πέσει κεραυνός. Αλλά το έλεος του Θεού θα πέσει. Δια να λάβεις χάριν και βοήθειαν εν καιρό χρίας. Δεν ανέβει λοιπόν ο Δαβίδ στους ουρανούς. Ο Χριστός ανέβει. Λέγει όμως αυτός ο Δαβίδ. Τι λέγει αυτός? Ότι του δίνει ο Θεός. Και τι του δίνει? Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριό μου. Κοιτάξτε τώρα που τον βάζει ο Θεός, τον πληρωμένο με πνεύμα Άγιο Δαβίδ. Τον βάζει μέσα στην παρουσία του και του κάνει μαθήματα τριαδολογίας. Η κορυφαία δογματική. Εκεί, στο Δαβίδ. Γιατί έχει ανέβει σε ύψος ο άνθρωπος. Είναι αυτός ο οποίος ήταν βοσκός. Τον έβγαλε από τις κοπρίες και τον έκανε προφήτη και βασιλιά. Πώς? Δια πνεύματος Αγίου. Εύρον Δαβίδ τον του ίεσε άνδρα κατά την καρδία να μου, εμού. Και τι λέει? Είπεν ο Κύριος, ο πατέρας, προς τον Κύριό μου, Χριστός, κάθου εκ δεξιών μου, απολάμβανε τη δόξα μου. Την πρόσωπον προς πρόσωπον κοινωνία μας ως άνθρωπος και Θεός. Ως άνθρωπος μετά του Θεού. Δεν είχε κοινωνία πριν ο Υιός. Ως Λόγος, βεβαίως. Θεός και Λόγος είχαν κοινωνία βέβαια. Πού το βλέπουμε αυτό? Στη Γένεση. Ας πράξουμε, ας ποιήσουμε έναν άνθρωπο. Κατ' εικόνα ημών, καθομοίωση ημών. Ας ποιήσουμε ποιοι? Ο Πατήρ, ο Λόγος και το Πνεύμα. Πάντοτε είχαν επικοινωνία. Τώρα όμως βλέπουμε ότι ο Λόγος έχει επικοινωνία με τον Πατέρα και ως Υιός ανθρώπου. Αλληλούια, δόξα στον Θεό. Κάτσε εδώ τώρα ως άνθρωπος να δοξάζεσαι σαν άνθρωπος για να βλέπουν οι επερχόμενες γενναίες τι δόξα τους περιμένει. Γιατί τι είπε ο Κύριος στην Αποκάλυψη? Ο οποίος νικά θα του δώσω να μοιραστεί μαζί μου το θρόνο μου. Όπως με δοξάζει ο Πατέρας θα του δοξάζω και εγώ. Την ίδια δόξα. Γι' αυτό ο Χριστός τι ονομάζεται? Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη Χριστού. Δηλαδή, ό,τι απολαμβάνει ο άνθρωπος Ιησούς στον ουρανό, θα το απολαύσουμε και εμείς οι ελεηνοί. Αλληλούια. Δόξα Κύριε, συγκληρονόμος Χριστού. Είναι να τρελαίνεται κανείς. Αν συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς έχουμε πάθει, θα κάνουμε χρόνια να συνέλθουμε, το καταλαβαίνουμε αδελφοί. Έτσι τα ξεπερνάς όλα. Και τι σου είπαν και τι σου κάνανε. Αλλά αυτά μόνο όταν είσαι εν πνεύμα. Τι όταν φύγεις από την επιρροή, αρχίζει πάλι ο αργαλιός μέσα και δουλεύει και τι μου είπε και γιατί το είπε και γιατί το έκανε και εκείνος εκεί και αυτή εκεί και στη δουλειά μου και από εδώ και το παιδί μου. Ευτυχώς όμως που υπάρχει συχνότητα πνεύματος Αγίου. Άμα αρχίζει και δουλεύει ο αργαλιός, να πάμε πάλι στα γόνατα. Και αν δεν μπορούμε να ενωθούμε γιατί πέφτουν σκέψεις, θα βάλουμε ένα CD εδώ, θα βάλουμε και τα ακουστικά, θα βάλουμε decibel, ή θα σπάσει το τύμπανό μας, ή θα σπάσει η καρδιά μας. Κάτι πρέπει να σπάσει πάντως, δεν γίνεται. Μην αφήνεις τον αργαλιό να δουλεύει. Μην τον αφήνεις. Κάνε ό,τι μπορείς. Ό,τι μπορείς πνευματικό για να αρχίσεις να παίρνεις τηλέφωνα και να αρχίσεις να θάβεις. Κήρυξε, άκουγε το κήρυγμα. Μείνε στα γόνατα. Και θα επανέλθει πάλι η ισορροπία στο μυαλό σου. Λέει μετά, «Έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Τι σημαίνει αυτό, αδέλφια, για εμάς? Το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο. Το σχέδιο του Θεού δεν αλλάζει, ό,τι και να πει όποιος πλανητάρχης, όποιος αντίχριστος και όποιος σατανάς. Είναι θέμα χρόνου ο Ιησούς Χριστός να θριαμβεύσει και τα πόδια του θα είναι πάνω στο σβέρκο πατημένα εκείνων που αμφισβήτησαν και ονίδησαν το Ευαγγέλιο του. Το ευχάριστο για εμάς ξέρετε ποιο είναι? Μέσα στην αθλειότητα και την αμαρτωλότητά μας είμαστε μαζί με τον νικητή. Κανένα πρόσωπο η περίσταση της ζωής. Να μην σταθούν ικανά να μας βγάλουν έξω από την κοινοβουλευτική ομάδα του νικητή.
Καμία επιτυχία να μην σταθεί ικανή να μας πλανήσει και να πει ότι κάτι κάναμε εμείς και βρεθούμε χωρίς να το καταλάβουμε έξω από την ομάδα του νικητή. Καμία αποτυχία μη σταθεί ικανή να σκληρύνει την καρδιά μας και να τα βάλουμε με εκείνον και να τον θεωρήσουμε υπεύθυνο και βρεθούμε χωρίς να το καταλάβουμε πάλι έξω από τα στρατεύματα του νικητή. Βεβαίως λοιπόν ας εξεύρει πάσο οίκος του Ισραήλ ότι ο Θεός Κύριον και Χριστόν έκανε αυτόν τούντο τον Ιησού τον οποίον σεις εσταυρώσατε. Κύριον έκανε τον Ιησού Χριστό τον οποίον σεις εσταυρώσατε. Και πώς αποδεικνύεται ότι έγινε Κύριος και ανέστη εκ των νεκρών? Όχι γιατί εμείς τον είδαμε ανεστημένο, αλλά γιατί εσείς τον βλέπετε να βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Η απόδειξη της Ανάστασης είναι η Πεντηκοστή, τίποτα άλλο. Όταν μιλάς ξένες γλώσσες, Χριστός Ανέστη θα λες. Όταν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο, Χριστός Ανέστη θα λες. Αν μιλάς ξένες γλώσσες και ο Παράκλητος προσεύχεται από το στόμα σου, δια ξένων γλωσσών, είναι γιατί ο Χριστός Ανέστη. Μα δεν νιώθω τίποτα και επειδή δεν νιώθεις τίποτα δεν Ανέστη. Μα είμαι σαν χαλκός ηχών και κύμβαλων αλαλάζων. Σωστά, καλά το λες. Ο Χριστός όμως Ανέστη. Η απόδειξη, η υπερτάτη απόδειξη, μεταξύ άλλων, όχι μοναδική, αλλά η υπερτάτη απόδειξη της Ανάστασης του Χριστού είναι η ημέρα της Πεντηκοστής και κάθε μέρα που γίνεται Πεντηκοστή. Όταν το Πνεύμα το Άγιο προφητεύει, Χριστός Ανέστη. Όταν βλέπεις παιδάκια να βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο, Χριστός Ανέστη. Όταν βλέπεις ηλικιωμένους να μιλάνε γλώσσες και να μην ξέρουν τι λένε όπως το Πνεύμα τους δίνει, Χριστός Ανέστη. Όταν η εκκλησία είναι καζάνι που βράζει και μιλάνε γλώσσες, κάποιοι θέλουν την εκκλησία νεκροταφείο. Αλλά η εκκλησία δεν είναι νεκροταφείο. Είναι τόπος ανεστημένων. Γιατί? Διότι και αυτοί έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο, γιατί ο Χριστός Ανέστη. Αυτά είναι αδέλφια. Υπερτάτη απόδειξη ότι ο Χριστός Ανέστη είναι η ημέρα της Πεντηκοστής και ήθε κάθε μέρα ο Χριστός να είναι, να λέμε ο Χριστός Ανέστη. Λέει στη συνέχεια, αφού δε ήκουσαν τα αυτά ήλθε εις κατάνοιξη η καρδίαν αυτών. Άκουσαν την ερμηνεία διαγίου πνεύματος του Πέτρου βλέποντας τα συμβάντα. Πότε κατανοήσεται η καρδιά? Όταν ακούει έναν λόγο που τον βλέπει στον διπλανό του να εφαρμόζεται. Βαφτίζει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο. Βλέπουνε τους άλλους να μιλάνε γλώσσες και λέει, έτσι είναι. Τι πρέπει να κάνουμε άντρες αδελφοί? Τι πρέπει να κάνουμε? Όταν η καρδιά έρχεται σε κατάνοιξη, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να υποβάλει αυτό το ερώτημα. Από εκεί θα καταλάβεις αν η καρδιά σου είναι σε κατάνοιξη. Η καρδιά που έρχεται σε κατάνοιξη δεν ξέρει τίποτα, θέλει να μάθει. Η καρδιά που ξέρει τα πάντα δεν είναι σε κατάνοιξη. Η καρδιά όμως που είναι σε κατάνοιξη λέει, τι πρέπει να κάνουμε άνδρες αδελφοί? Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην απαντήσει σε μια καρδιά κατανενιγμένη. Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, μετανοήσατε. Το πρώτο, μετανοήσατε. Τι σημαίνει μετανοήσατε? Είναι αυτό που λέει στην προς Εφεσίους. Σηκώθητι ο κοιμόμενος, ανάστηθη εκ νεκρών και θα σε φωτίσει ο Θεός. Είπες θες οδηγία? Θες να μάθεις τι πρέπει να κάνεις? Προς τα πού πρέπει να κινηθείς? Χρειάζεσαι φωτισμό. Άρα ξεκινάμε από τη μετάνοια. Σήκω ο κοιμόμενος. Τι σημαίνει σήκω ο κοιμόμενος? Είσαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και ικανοποιημένος με τον εαυτό σου, αλλά η φωτιά έχει μπει ήδη στην αυλή σου. Η άβυσσος χάσκει να σε καταπιεί. Μιλάω με πιστούς, όχι της εκκλησίας μας, αλλά και απίστους. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, Κώστα, μου λέει μια ξαδέλφη μου. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Ό,τι ήθελα να κάνω το έκανα. Πέρασα πολύ δύσκολα χρόνια,
αλλά την τελευταία δεκαετία είμαι ευτυχισμένη και πλήρης. Γιατί κάνω αυτά τα οποία ήθελα να κάνω. Είναι μια πετυχημένη επαγγελματίας. Και εκείνη την ώρα μου έρχεται μέσα μου, σηκώθητο ο κοιμόμενος. Σηκώθητο ο κοιμόμενος. Έρχεται άλλος και μου λέει, δόξα στο Θεό, νιώθω την παρουσία του Θεού στη ζωή μου και δεν κοινωνάει σώμα και αίμα Χριστού. Μα αδελφέ, είναι ευτυχισμένος. Είναι καλά, τον βλέπω. Το Τιτανικό το έργο το έχεις δει? Είχε γύρει το καράβι έτσι και έπαιζε η ορχήστρα. Τραλαλό, Μπετόβεν. Ευτυχισμένη. Είχε γύρει το καράβι. Ευτυχισμένοι έψελναν όλοι αυτοί. Οι άλλες οι κυριούλες της υψηλής κοπτικής ραπτικής με το Jim Beam, με τα κονενιακάκια τους. Είχε γύρει το μπαρ μεθυσμένες. Δεν καταλάβω. Ευτυχισμένες. Και από στιγμή σε στιγμή το καράβι βούλιαζε, είχε γύρει. Και η ορχήστρα έπαιζε. Ατάραχη. Σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Θα εμπιστευθώ εγώ τα συναισθήματα του ενός και του άλλου? Θα εμπιστευθώ τα δικά μου συναισθήματα? Αν τα συναισθήματά μου δεν είναι σύμφωνα με το λόγο, τότε ισχύει το εδάφιο, σηκώθητε ο κοιμόμενος. Δεν δικαιολογείσαι να είσαι τόσο ευτυχισμένος. Δεν είσαι στα καλά σου, είσαι εκτός, είσαι σε μαύρο σκοτάδι. Για να είσαι ευτυχισμένος, ουσιαστικά θα πρέπει η πηγή της ευτυχίας να είναι γραφικώς τεκμηριωμένη. Ιδάλλως θα γευθείς και εσύ και εγώ και ο καθένας μας και ο Θεός να μας φυλάξει το γεγραμμένο που λέει, και ενώ λένε ειρήνη, 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 μπουμ, ιδού ευνίδιος όλεθρος. Η γραφή είναι η πηξίδα μας. Η γραφή είναι η κρυσάρα και των συναισθημάτων και των γενόμενων, συμβαινόμενων. Γι' αυτό λέει σηκώθητο ο κοιμόμενος. Δεν έχεις καταλάβει ότι είσαι σε κίνδυνο. Από στιγμή σε στιγμή ο διάβολος ως λέον οριόμενος ζητάει να σε καταπιεί. Σήκω κοιμόμενος και τι θα κάνω? Εγέρθητη εκ των νεκρών. Δηλαδή, πάρε διαζύγιο από τους νεκρούς το συντομότερο δυνατόν. Γιατί αυτή η συναναστροφή είναι που σε έχει κάνει να κοιμάσαι και να είσαι και ευτυχισμένος. Πρόσεξε. Φθύρουσιν τα Χριστά ήθη. Εκακέ συναναστροφέ. Διότι το σύμμικτο πλήθος το οποίο υπάρχει μέσα στις καρδιές αναπολύει την Αίγυπτο, τα σκόρδα και τα κρεμμύδια, αλλά το βούρδουλα και το μαστίγιο του Φαραώ το έχει λησμονήσει. Εγέρθητη εκ των νεκρών. Και τότε θα σε φωτίσει ο Θεός. Τότε θα σε φωτίσει ο Θεός. Εάν διαχωριστείς από τους νεκρούς, εάν αλλάξεις τροπάριο, συνήθειες, πρακτική, κοινωνίες, θα σε φωτίσει ο Θεός. Και όταν θα σε φωτίσει ο Θεός, δεν θα έχεις καμία αμφιβολία. Θα περπατάς με βεβαιότητες. Και τότε θα πεις και εσύ το ψαλμικό εδάφιο που λέει, «Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλίαξε η σάρξ μου, έτι δε και η σάρξ μου θέλει αναπαυθεί εν ειρήνη». Λέει μετά, «Βεβαίως λοιπόν», α, όχι το είπαμε, 38, α, «μετανοήσατε». Και μετά τι θα κάνουμε τώρα που μετανοήσαμε? Όποιος μετανοεί βαφτίζεται στο νερό. Μα όταν ήμουν μικρός, το βάφτισμα που έκανες όταν ήσουν μικρός είναι άκυρο, διότι δεν είχε μετάνοια. Και τι μετάνοια να έχεις άμα δεν καταλάβαινες? Λογικό. Η βάφτιση είναι η οικειοθελής ακολουθία του Χριστού. Τον ακολουθώ οικειοθελώς και καταδικάζω τον προηγούμενο τρόπο ζωής μου. Μετανοήσατε και ας βαφτιστεί κάθε ένας από εσάς στο όνομα του Ιησού Χριστού τώρα που ακούς αυτά τα λόγια. Πάρε απόφαση να βαφτιστεί στο νερό. Σηκώθηκε ο κοιμόμενος. Δεν το ξέρεις το αύριο. Γιατί τώρα έχεις ακούσει την αλήθεια και θα κριθείς με βάση την αλήθεια. Και αν αύριο μεθαύριο ο Κύριος σε πάρει το βράδυ στον ύπνο σου και σε καλέσει κοντά του ή αν γίνει η αρπαγή, θα σε ρωτήσει γιατί δεν βαφτίστηκες, γιατί δεν έκανες χρήση της δωρεάν σωτηρίας. Τι σου είπα να κάνεις? Να πάρεις τον εαυτόν σου, να πιστέψεις το λόγο μου, να δεχτείς την αγάπη μου που λέει με απλά πράγματα ένα πράγμα. Αν πιστέψεις, σου συγχωρώ ότι έχεις κάνει μέχρι τώρα.
Και λέει μετά, εις άφεσιν αμαρτιών. Τι είναι αυτό που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό? Η αμαρτία. Τι κάνει το βάφτισμα? Συγχωρεί την αμαρτία. Και άρα αποκαθίσταται η επικοινωνία με τον Θεό. Δεν θέλεις να σου συγχωρέσει ο Θεός τις αμαρτίες? Βαφτίσου στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της άφεσης αμαρτιών, και δεν θα περιοριστεί εκεί μόνο ο Κύριος στην άφεση των αμαρτιών, αλλά τι θα κάνει ακόμη? Θα λάβεις και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι και εσύ, όχι ακουστικά, ούτε διανοητικά, αλλά βιωματικά, εμπειρικά, θα πεις Χριστός Ανέστη. Γιατί είπαμε ότι η Πεντηκοστή, το βίωμα της Πεντηκοστής, είναι η απόδειξη, η έμπρακτη, εμπειρική απόδειξη ότι ο Χριστός Ανέστη. Θα έχεις και εσύ μέσα σου τον Ανεστημένο. Θα νιώθεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, που ανέστησε τον Ανεστημένο, να ενεργεί και στο δικό σου το σώμα. Ακολούθησε τον Χριστό. Άφησε όλα αυτά τα οποία ξέρεις. Βαφτίσου στο όνομα του Χριστού. Δείξε αγαθή συνείδηση. Εμπιστεύσου τον. Θα σου συγχωρήσει την αμαρτία. Θα σε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Γιατί η επαγγελία είναι προς εσάς. Σε σένα που ακούς αυτά τα λόγια αυτή την ώρα, είναι η επαγγελία. Ότι ναι, και εσύ μπορείς να μπεις στην παρουσία του Θεού. Να βαφτιστείς με Πνεύμα Άγιον. Να νιώσεις την αναστάσιμη δύναμη του Θεού στο σκεύος σου. Αλλά όχι μόνο για σένα. Η επαγγελία είναι και για τα παιδιά σου. Τι ωραίο πράγμα να βλέπεις τα μικρά παιδιά να βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιον. Τι ωραίο πράγμα ένας 75χρονος να βλέπει το 40χρονο παιδί του να βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιον. Και πρόσεξε τι λέει. Η επαγγελία είναι προς εσένα και προς το παιδί σου. Ακολούθησε εσύ, μπας και μπει ο Χριστός στο σπίτι σου. Λέει μετά, και προς πάντα στους εις μακράν. Μακράν γεωγραφικός, ανά τους αιώνας μακράν και μακράν όσον αφορά το ξεπούλημα της αμαρτίας. Όσο βρωμερός και τρισάθλιος να είναι ο άνθρωπος, ο Θεός τον δέχεται και τον κάνει νέο κτίσμα. Όσο μακριά γεωγραφικά να είναι ο άνθρωπος, στη Βενεζουέλα να είναι, και εκεί έχει εξουσία ο Θεός. Ο Θεός είναι όχι πλανητάρχης, συμπαντάρχης. Αυτός έφτιαξε τα πάντα. Και με άλλους πολλούς λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον σώθητε από τις διαστραμμένης ταύτης γενεάς. Η διαστρεμμένη γενιά είναι η αιτία της δυστυχίας σου. Το ότι είσαι μέσα σε αυτή τη γενιά ενωμένος, ότι ακολουθείς συγκεκριμένες συνήθειες, ότι υιοθετείς συγκεκριμένες πρακτικές, ότι έχεις συγκεκριμένες παρέες, ότι έχεις συγκεκριμένες ενασχολήσεις. Και έρχεται ο Παύλος και λέει, εξέλθετε εκ μέσου αυτών σήμερα. Αποχωρίστητε και θέλετε είστε λαός μου και θέλω είστε Θεός σας και θέλω σας δεχθεί. Αν σε δεχθεί ο Θεός, δεν έχεις τίποτα άλλο ανάγκη και θα γίνεις και αιτία να σωθούν και άλλοι άνθρωποι. Βγείτε έξω, μας λέει, από το ρεύμα αυτού του κόσμου. Μπείτε στην εκκλησία και μην επιτρέψετε στον εαυτό σας. Μην επιτρέψετε τον εαυτό σας να κοιτάξει πάλι στα οπίσω. Εάν συνειδητά διαχωρίσετε τον εαυτό σας από τον κόσμο, τότε εμπειρικά θα γεύεστε την παρουσία του Θεού δι' Αγίου Πνεύματος στη ζωή σας. Αμήν. Ας γονατίσουμε, αδέλφια, να ζητήσουμε συγχώρεση από τον Κύριο και να μας επισκεφθεί τους αμαρτωλούς με τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού όπως ποτέ άλλοτε και να προσευχόμαστε και για τα αδέλφια μας που λείπουν, να τα προστατεύει και να τα φέρει πίσω με ασφάλεια.